Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Χρήστος Γιαννούλης και αυτό είναι ένα ακόμα On Bet, η στοιχηματική εκπομπή του On Sports που έχει στόχο φυσικά να σας οδηγήσει στο ταμείο. Όπως συνέβη στην προηγούμενη εκπομπή μας με αρκετές επιτυχημένες προβλέψεις, ειδικότερα τη βόμβα με τη νίκη της United επί της Manchester City, όσοι πρόλαβαν και έπαιξαν σε απόδοση πάνω από 5, σίγουρα είχαν ένα πολύ δυνατό ταμείο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Με καλή ψυχολογία λοιπόν ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα, όπου βέβαια υπάρχουν πολλά προβλήματα και δεν ξέρουμε πόσα από τα παιχνίδια του κουπονιού θα γίνουν. Εμείς κάνουμε τις επιλογές μας, αναλόγως με αυτά που θα προκύψουν και λόγω κορονοϊού. Κρίνουμε και ποντάρουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι βασικές προτάσεις μας για το καινούργιο κουπόνι που έχει ξεκινήσει σήμερα Τρίτη. Ξεκινάμε λοιπόν με παιχνίδια από το Champions League, Λιψία Τότεναμ. Δύο αρκετά καλές ομάδες. Οι Γερμανοί έχουν ένα προβάδισμα για να πάρουν την πρόκριση. Στην έδρα τους παίζουν άλλωστε τον επαναληπτικό, ωστόσο μπορεί να σκοράρει και η Tottenham στη Γερμανία. Οπότε πάμε με τον goal-goal στο 1.70. Στην ίδια λογική, η revanche της Liverpool με την Ατλέτικο, 1-0. Το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη υπέρ της ομάδας του Τσόλο Σιμεώνη. Η Liverpool όμως ξέρει πολύ καλά από ανατροπές, ειδικά μέσα στο Anfield. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσο σταθερή το τελευταίο διάστημα και η Ατλέτικο, αν βρει ένα goal, μπορεί να της προκαλέσει μεγάλα προβλήματα. Οπότε στο goal-goal στο 1.95 θα στραφούμε σε αυτό το παιχνίδι. Και το Σεβίλη Ρώμα για το Europa League. Πάμε με τον Άσο με τους Σεβιγιάνους που είναι διοργάνωση στο Europa League τα τελευταία χρόνια πάνε πάρα πολύ καλά. Η Ρώμα βέβαια έχει ποιότητα για να μπορέσει να κοντράρει την ομάδα της Ανταλουσίας. Ωστόσο, στο Ramon Sánchez Pizjuán, η Σεβίλη πάντα έχει τον πρώτο λόγο. Γι' αυτό πάμε με τον Άσο του 1.95. Και τέλος, κλείνουμε με παιχνίδι από την Λατινική Αμερική, όπου και εκεί έχει διαστημικές διοργανώσεις. Ένα βραζιλιάνικο ντέρμπι, Γκρέμιο Ιντερνασιονάλ. Στο Πόρτο Αλέγκρε συγκρούονται οι δύο ομάδες και οι δύο από την ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων. Παρ' όλα αυτά, η Γκρέμιο δείχνει πιο δυνατή στην παρούσα φάση. Και πάμε με τον Άσο σε απόδοση 2 για να κλείσει η βασική μας τετράδα. Και συνεχίζουμε τώρα και με τα ειδικά στοιχήματα, τα fan bets που διαλέγουμε, πάντα για να κάνουμε και πιο διασκεδαστική την παρακολούθηση των παιχνιδιών. Έχουμε λοιπόν επιλογή από το Champions League, Λειψία Tottenham, να βρει δίχτυα ο Giovanni Lo Celso, ο παίχτης της Tottenham. Πολύ πιθανό να το κάνει και να επιβεβαιώσει και τον goal-goal αν σκοράρει και η Λειψία. Εμείς θέλουμε να πετύχει goal ο παίχτης της ομάδας του Mourinho σε απόδοση 5 στο Paris Saint-Germain Dortmund. Ποντάρουμε στη ρέντα και στην ποιότητα φυσικά του Erling Haaland. Το παιδί θαύμα από την Νορβηγία που έχει πάει στην Γερμανία και την Dortmund στο δεύτερο μισό της χρονιάς βρίσκει δίχτυα διαρκώς. Πολλές φορές είναι και αυτός που ανοίγει το σκορ στα παιχνίδια της ομάδας του. Αυτό θέλουμε να κάνει και στο Παρίσι για να επιβεβαιώσει την επιλογή μας σε απόδοση 5.5. Μιλάνο Ολυμπιακός το βράδυ της Πέμπτης, παιχνίδι για την EuroLeague. Εάν διεξαχθεί και εάν γίνει στο Μιλάνο και κλεισμένο των θυρών πάντα, εκτός αν γίνει σε άλλη πόλη της Ιταλίας ή της Ευρώπης, επίσης και κλεισμένο των θυρών λόγω των προβλημάτων με τον κορονοϊό. Αν διεξαχθεί, ξαναλέμε, ο αγώνας, έχουμε επιλέξει να είναι πρώτο σκόρερ ο σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο, ο Ταρτζεύσκι, με την λογική ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ξανά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, οπότε οι αντίπαλοι ψηλοί θα βρουν πεδίο δράσης. Πάμε λοιπόν με τον Ταρτζεύσκι σε απόδοση 15 και ο Ολυμπιακός Γουλφς. Επίσης, αβέβαιο το μέλλον του συγκεκριμένου παιχνιδιού, το αν θα διεξαχθεί, δεδομένα θα γίνει και κλεισμένο των θυρών εάν διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εάν διεξαχθεί λοιπόν, θέλουμε να σκοράρει ο Ρούμπεν Σεμέδο στο πρώτο Ολυμπιακού, που είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Λείπουν και αρκετοί ψηλοί της Γούλφς, όπως ο Τραωρέ που γυρίζει στα στημένα και βοηθάει. Μιλάμε για ένα θηρίο πραγματικό στην ομάδα των Άγγλων. Ο Σεμέδο λοιπόν μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό και να βρει δίχτυα σε απόδοση 11.50 αν γίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Φάλερο. Και κλείνουμε με τη βόμβα του κουπονιού. Το σημείο έκπληξη που κυνηγάμε πάντα σε ψηλή απόδοση, εκεί που θέλουμε το outsider να επικρατήσει του φαβορή, να έρθει το απρόσμενο αποτέλεσμα για να επιβεβαιωθεί η δική μας πρόβλεψη, όπως έγινε με την United απέναντι στη City, όπως έχει γίνει αρκετές φορές μετά την αλλαγή της χρονιάς που είχαμε καλή ρέντα έτσι στις βόμβες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε διαλέξει αυτή τη φορά. Έχουμε πάει στη Λατινική Αμερική, Independiente del Valle, Atlético Junior, ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει γιατί είναι ομάδες που δεν τις βλέπουμε συχνά, δεν ξέρουμε πώς παίζουν. Θεωρούμε ωστόσο προκλητική την απόδοση στο 4 για μια ομάδα όπως η Atlético Junior, που γενικά είναι γνωστή στη Λατινική Αμερική, παίζει συχνά στις διαστημικές διοργανώσεις. Μπορεί λοιπόν να καταφέρει να πάρει μια νίκη στην έδρα της Independiente del Valle και να επιβεβαιώσει τη δική μας πρόβλεψη για βόμβα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτές λοιπόν ήταν οι επιλογές του OnBet για το τρέχον κουπόνι που ξεκίνησε σήμερα Τρίτη. Αναλόγως με το πόσα παιχνίδια θα γίνουν, θα ξέρουμε και πόσα από αυτές θα σας έχουν πάει στο ταμείο. Ευχόμαστε φυσικά όσοι ακολουθήσετε να επιβεβαιωθείτε και θα είμαστε ξανά εδώ την Παρασκευή με νέες προβλέψεις. Γεια σας.